χαιρετισμό εκ μέρους της οικογένειας θα απευθύνει ο γιος του Γιώργος. Είμαι ο Γιώργος Τοπαλιανίδης, γιος του Βασίλη, του γιατρού, του κομμουνιστή, του φίλου μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο που δεν ήταν απλό ο πατέρας μου, αλλά ένας πυλώνας αφοσίωσης, και ανιδιοτελού προσφορά, για όλου είχαν την τιμή να το γνωρίζουν. Ο πατέρα μου ήταν ένα γιατρό, ένα κομμουνιστή γιατρό. Ένα άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο κοινό καλό, πάντα δίπλα στου ασθενεί του. Ένα αληθινό φίλο και ένα πατέρα που δίδαξε με το παράδειγμά του. Η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωσή του στον άνθρωπο ήταν θεμελιώδη αρχή τη ζωή του. Ω γιατρό, αφιέρωσε ατελείωτε ώρε δίπλα στον κάθε ασθενή του προσφέροντα όχι μόνο ιατρική φροντίδα, αλλά και ένα ακούραστο ανθρώπινο άγγιγμα. Ω πολιτικό, η πίστη του, αξίε και τα ιδανικά του κομμουνισμού ήταν αδιαπραγμάτευτη. Με μια κλώνη διαφωσίου στην ισότητα και έντονο συνέστημα κοινωνική δικαιοσύνη, όντα πραγματικά μέχρι και την τελευταία στιγμή στην πρώτη γραμμή. Ο πατέρα μου ήταν ένα άνθρωπο που αγαπούσε την πόλη και του συμπολίτε του, με κάθε κομμάτι τη καρδιά του. Πάντα έτοιμο να υποστηρίξει κάθε κοινωνική πρωτοβουλία, να σταθεί δίπλα στου αδυνάτου και να προσφέρει μια βοήθεια σε όποιον τη ζητούσε, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η αφοσίωσή του στο Δήμο ήταν αδιάκοπη και κατάπαυστη, ορμόμενη πάντα από την ιδεολογική του κατάρτιση και την πίστη στους αξίε του κομμουνισμού που έμπρακτα αντιπροσώπευε. Ω φίλο, ο πατέρα μου αυτό ο άνθρωπο που πάντα θα έβρισκε δίπλα σου, έτοιμο να ακούσει, να συμβουλεύσει και να βοηθήσει. Η ειλικρίνειά του. Η καλοσύνη και η γεννοδορία του ήταν στοιχεία που τον καθιστούσαν ένα αληθινό φίλο. Με το χαμόγελο του και την αισιόδοξη στάση του, ήταν πάντα εκεί για να φωτίζει τι στιγμέ μα, προσφέροντα απλόχερα τη θετική του ενέργεια. <συφύ> Σε κάθε δύσκολη στιγμή στεκόταν αλληλέγγυο και ενθαρρυντικό, ενισχύοντα την πίστη μα στην ανθρώπινη καλοσύνη. Αυτή η αξιοθαύμαστη ικανότητά του. Να συνδέεται με του ανθρώπου, να του καταλαβαίνει και να του στηρίζει, ήταν μία από τι πολλέ ιδιότητε που τον έκαναν τόσο ιδιαίτερο στι καρδιέ όλων μα. Και ω πατέρα, ήταν το, το, το απόλυτο παράδειγμα ανεδιοτέλεση και αγάπη. Πάντα παρόν, δίπλα μου, προσφέροντα υποστήριξη, κατανόηση και αγάπη. Έθετε πάντα τι ανάγκε τη οικογένεια πριν από τι δικέ του, ενσαρκώνοντα την αληθινένα τη θυσία και τη αγάπη ενό πατέρα. Για μένα προσωπικά, ήταν το πρότυπό μου, ο ήρωά μου. Ο άνθρωπο που με δίδαξε με το παράδειγμά του τι σημαίνει να είσαι μαχητή, πραγματικό αγωνιστή. Η δύναμή του, η γενοδορία του πνεύματο και η τη φροντίδα του για μα είναι τα δώρα που θα φέρουμε πάντα μαζί μα. Σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, αλλά οι αξίε του θα ζουν μέσα μα για πάντα. Α θυμίσουμε τη μνήμη του όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξει, συνεχίζοντα το έργο του, φροντίζοντα τον συνάνθρωπο και διατηρώντα τι αρχέ τη αλληλεγγύη και τη ανθρώπινη καλοσύνη που ενστερνίστηκε ολόψυχα. Σα ευχαριστώ όλου για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Α θυμόμαστε και α εμπνευστούμε από τη ζωή του καθώ προχωράμε μπροστά. Θα μα λείψει, πατέρα. Αθάνατος.